Ό,τι θέλει λέει ότι θα κάνει ο Ερντογάν στην Κύπρο, δεν λογαριάζει πλέον κανέναν όπως φαίνεται ο Τούρκος πρόεδρος, δεν παρέλειψε να επιτεθεί εναντίον των Ευρωπαίων ηγετών επειδή του έχουν συστήσει να κρατήσει χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου, ανήμερα δηλαδή της μαύρης επετείου της επίθεσης του Ατίλα εναντίον της Κύπρου. Είπε ότι η Άγκυρα θα κάνει νέες σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Κύπρο. Δεν δέχεται οδηγίες από κανέναν, είπε ο Ταγίπ Ερντογάν. Προχθές είπε, μίλησα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου είπε, άκουσα ότι θα πάτε στην Κύπρο. Εγώ της απάντησα, ναι θα πάω, από εκεί να μην δίνετε σκληρά μηνύματα, του είπε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και απάντησε ο Ερντογάν, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αν είναι έτσι να μου πείτε και τα μηνύματα που θα δώσω εγώ εκεί και να διαβάσω το κείμενο που θα δώσετε. Δηλαδή αυτοί ακόμα δεν έμαθαν ποιος είμαι, εγώ είμαι παιδί αυτού του λαού. Εσένα πότε σου δόθηκε η εντύπωση πως ο Ερντογάν πραγματοποιεί ομιλίες με οδηγίες? Σε κάθε περίπτωση, είτε εννοεί τον Σαρλ Μισελ είτε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σε κάθε περίπτωση συνεχίζει το πραγματικό κρεσέντο προκλητικότητας του Ταγίπ Ερντογάν. Εμείς το δικαίωμά μας το παίρνουμε όπως πρέπει και θα το πάρουμε. Στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, κυρίως σε όλες εκείνες τις θάλασσες θα συνεχίσουμε τις έρευνες πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή το πραγματοποιούμε, κάνουμε γεωτρήσεις, κάνουμε, πραγματοποιούμε σεισμικές έρευνες, ναι, κάνουμε και λάβαμε μερικές ενδείξεις για φυσικό αέριο. Τώρα στόχος μας είναι να βγάλουμε το αέριο από εκεί. Φυσικά ο Τούρκος πρόεδρος μιλάει για γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Πέρασε ο καιρός των προκλήσεων μέσω των ερευνών. Τώρα προχωρεί σε γεωτρήσεις, γεγονός που απαγορεύεται να του επιτραπεί κάτι τέτοιο από τον ελληνισμό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εξουδετημένες οι κυβερνήσεις Αθηνών και Λευκωσίας να παραχωρήσουν οτιδήποτε στην Τουρκία και είμαι βέβαιος ότι δεν θα παραχωρήσουν στην Τουρκία. Οπωσδήποτε πρέπει να απαγορευτεί στην Άγκυρα να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν είναι πλέον προκλητικές ενέργειες αυτά που κάνει η Τουρκία, είναι πολεμικές ενέργειες, είναι κατακτητικές ενέργειες, οι προκλήσεις έχουν παρέλθει προπολού, τώρα μιλάμε για πολεμικές ενέργειες. Συνέχισε ο Ερντογάν, είμαστε και στη Λιβύη και στο Αζερμπαϊτζάν και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί. Με τη θέληση του Θεού, στις 20 Ιουλίου θα είμαστε στην Κύπρο, λέει ο Ερντογάν. Στη Βόρεια Κύπρο μάλιστα, όπως αναφέρει τα κατεχόμενα, θα είμαστε εκεί με μια μεγάλη ομάδα. Αυτά με πληροφορίες από την Καθημερινή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι της ανοχής απέναντι στην Τουρκία και να αντιδράσει ο ελληνισμός πλέον δυναμικά. Έχει στο πλάι του το διεθνές δίκαιο, έχει το δίκαιο με το μέρος του ο ελληνισμός, έχει και την ισχύ να επιβάλλει τη διεθνή νομιμότητα απέναντι στους παραβάτες, εκείνους οι οποίοι επειδή δεν έχουν ούτε την ισχύ ούτε τη δύναμη να κάνουν πράξη τις απειλές τους, προχωρούν διαρκώς νομίζοντας ότι θα δημιουργήσουν τετελεσμένα και αν συνεχίσουμε τα ίδια θα τα δημιουργήσουν στο τέλος. Οπότε ισχυρές μονάδες επιφανείας να περιπολούν στην Ανατολική Μεσόγειο, άφιξη ναυτικής δυνάμεως στην Κύπρο να περιφρουρεί εκεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαστε κατά τρεις τρόπους, όχι έχουμε το δικαίωμα, έχουμε την υποχρέωση να προασπίσουμε την Κύπρο, πρώτον στα πλαίσια του ελληνισμού ως συνέλληνες. Δεν λέει η εντολή του ελληνικού έθνους να προασπίσουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Στερεά και όχι τη Μακεδονία, την Ήπειρο ή τη Θράκη ή την Κύπρο. Ο εθνικός χώρος είναι ενιαίος. Μας επέβαλαν οι Άγγλοι και οι άλλες δυνάμεις να μην ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα, όπως δεν έχει ενωθεί και η Γερμανία ας πούμε την Αυστρία, γιατί δεν τους επέτρεψαν, ενώ οι Αυστριακοί ήθελαν. Λοιπόν, μας οδήγησαν στο να έχουμε δύο κράτη. Ναι, αλλά ο εθνικός χώρος είναι ενιαίος, υπάρχει το ενιαίο αμυντικό δόγμα το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα, πλήρως
και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι το είχε προβλέψει ο εμπνευστής του Ανδρέας Παπανδρέου, και να πάψουμε να δεχόμαστε όλα αυτά που κάνει η Άγκυρα. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι στα πλαίσια του ελληνισμού, είμαστε υποχρεωμένοι ως εγκύτρια δύναμης της κυπριακής δημοκρατίας, κατοχυρωμένοι από διεθνείς συνθήκες, και είμαστε και κατά τρίτο τρόπο υποχρεωμένοι λόγω της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη υπάρχει και θα υπάρχει. Η Ευρώπη, γέννημα της Ελλάδος, γέννημα και της αρχαίας Ρώμης, η οποία Ρώμη είχε επηρεαστεί τα μέγιστα από την Ελλάδα, σε κάθε περίπτωση όχι την αλληλεγγύη που δείχνει η Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που θα πρέπει να δείχνουμε στα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την Κύπρο. Έδωσε συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Real News. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε ένα σχετικά ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο, χωρίς νέες προκλήσεις, είπε μεταξύ άλλων. Έσπασε μεν ο πάγος με τις επαφές του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, όσο και του ίδιου του Νίκου Δένδια με τον Μαυρίλη Τσαγούσογλου, αλλά δεν επήλθε καμία σημαντική πρόοδος στις σχέσεις μας. Οι σχέσεις μας παραμένουν εκ διαμέτρου αντίθετες. Η διαφορά μας υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει. Η Τουρκία αρνείται να σεβαστεί τους βασικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, των σχέσεων καλής γειτονίας και να αποσύρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Δένδιας τα λέει ξεκάθαρα και τα είπε και μέσα στην Άγκυρα ξεκάθαρα. Το θέμα είναι, πέραν των δηλώσεων, έχει γίνει βέβαια μετά από χρόνια που το περιμέναμε και οριοθέτηση ΑΟΣ, τόσο με την Ιταλία όσο και με την Αίγυπτο, πολύ σημαντικές οριοθετήσεις. Φυσικά ο Νίκος Δένδιας κέρδισε τη συμπάθεια μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης με αυτές τις δύο οριοθετήσεις και με άλλες κινήσεις, όπως αυτά που είπε μέσα στην Άγκυρα στο Μευλούτ Τσαγούσογλου. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι άξιος και εμείς από αυτό το κανάλι το λέμε διαρκώς, δρά σε απόλυτη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνέντευξή του στη Real News, περιλαμβάνει ακόμα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τμήματα, τόσο για τις σχέσεις με την Τουρκία και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνει και μία αναφορά στον βόρειο γείτονά μας. Θα πρέπει να μην γίνονται άστοχες δηλώσεις που προκαλούν συναισθηματικές αντιδράσεις στον ελληνικό λαό. Τέτοιες δηλώσεις δεν βοηθούν στη βελτίωση του κλίματος των διμερών σχέσεων και σίγουρα δεν ενισχύουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Μετά τη συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη με το Λίβιο ομόλογό του, Μοχάμετ Χαλίλ Ίσα, συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βορειοαφρικανικής χώρας, της γειτονικής μας χώρας, με το Λίβιο αναπληρωτή Πρωθυπουργό Ραμαντάν Αχμέντ Μπουγένα. Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Γιάννης Σμυρλής. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αναπληρωτής Λίβιος Πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα στις σχέσεις Ελλάδος και Λιβύης. Έκανε λόγο για σχέσεις που δεν είναι σημερινές, αλλά διαχρονικές. Μίλησε για τη σημασία των διαδοχικών επισκέψεων του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος στη Λιβύη. Είπε ότι αυτό είναι σημάδι ότι η Ελλάς ενδιαφέρεται να αναπτύξει τις διμερείς σχέσεις και ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Μιλώντας για τη σημερινή συνάντηση, τη χαρακτήρισε πολύ καλή, τονίζοντας ότι εκφράσαμε τη στήριξή μας στην ανάπτυξη των σχέσεων. Τόνισε πως εκφράστηκε η ανάγκη να επανασυγκληθεί η μεικτή Επιτροπή Συνεργασίας Ελλάδας-Λιβύης. Η Λιβύη θέλει να αναπτύξει τη συνεργασία με την Ελλάδα, τομείς όπως το εμπόριο, η υγεία, ο τουρισμός, η περιφερειακή σύνδεση, η ανάπτυξη σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. Μετά τη συνάντηση, οι Έλληνες ηθήνοντες, Φραγκογιάννης και Σμυρλής, μετέβησαν στο Υπουργείο Υγείας της Λιβύης, όπου συναντήθηκαν και με το Λίβιο Υπουργό Υγείας Αλή Ζενάτη. Πολύ σημαντικές αυτές οι κινήσεις και οι επισκέψεις. Η Λιβύη είναι η γειτονική μας χώρα, μας συνδέουν πολλά από την απότατη αρχαιότητα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραδοθεί στις αρπακτικές διαθέσεις της κατοχικής δύναμης, τόσο για το όφελος φυσικά της Ελλάδος
και για την επιβολή του διεθνούς δικαίου, αλλά και για τον ίδιο το φίλο, το λιβικό λαό. Έχουμε και ταραχές στο Παρίσι, διαδηλώσεις, εκατοντάδες έχουν ξεχυθεί στους δρόμους, διαμαρτύρονται για την τουρκική εισβολή στο βόρειο Ιράκ με δυνατά συνθήματα, φώναξαν καταγγέλλοντας την τουρκική εισβολή στο βόρειο Ιράκ καθώς και την εκοφαντική σιωπή της διεθνούς κοινότητας η οποία ανέχεται τις τουρκικές εισβολές. Ησυχία, βομβαρδίζουν το Κουρδιστάν, αναπόφευκτο σύμμαχος της Δύσης η Τουρκία. Είναι επίσης ο αναπόφευκτος σύμμαχος του Ισλαμικού κράτους. Ο κόσμος έχει χρέος απέναντι στους Κούρδους και άλλα. Καταδικάζουν οι διαδηλωτές τον τουρκικό επεκτατισμό του Ερντογάν. Αποτελεί απειλή, το είδαμε στη Συρία, το είδαμε στο Αρτσάχ, το είδαμε στην Ανατολική Μεσόγειο, το είδαμε στη Λιβύη. Η απειλή δεν προέρχεται από τους Τούρκους, λένε οι διαδηλωτές. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν οι αντιδράσεις εκείνες που θα έπρεπε απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Δεν μιλάμε πια από αυτό το κανάλι, δεν θα ξαναμιλήσουμε για προκλητικότητα, διότι μιλάμε ξεκάθαρα για επιθετικότητα.